Le lendemain, nous avions rendez-vous à midi pour manger avec Spiros, ce qui nous laissa le temps de faire une bonne balade sur les chemins escarpés de Corfou, histoire de ne pas tourner en rond d'impatience. Καλά, σε βλέπω. Καλημέρα. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Peut-être qu'il veut aller à l'église. On va à l'église. Ah. Je sais pas où on va. Je sais ότι όταν παντρεύτηκε εδώ πέρα η Νικολίνα, εδώ ήταν ωραίες πλάκες, πέτρι, ήταν πετρόστρωτο και όχι έτσι αυτό πάσα. Κατάλαβα, της πρώτης του εξαδέλφου. Θεία του. Όχι. Τούτο, ο κύριος είναι Ζόρζ. Ναι, ο κύριος είναι ξαδρεύια. Όχι. Κάτσε να δω. Η μάνα του, η γιαγιά του. Η γιαγιά του. Η μάνα του Σπύρου. Και, α, και η μάνα του Σπύρου αδέρφια. Ο πατέρας. Οπότε ήταν θεία του. Και την πήγε σε κάνα βιβλίο μέσα στην παρέα. Γυρίζετε που στέλνατε στους Μουτσιολέους και στους Ματσαίους κλπ. Τι να ξέραμε τώρα, τι. Λοιπόν, εδώ πες τους, είναι ο τάφος του Φωτίου Κάλτα, όχι του αδελφού της γιαγιάς. Του παπά. Εγώ να συνέχω, του παπά. Δηλαδή, όλη αυτή η οικογένεια κατάγονται από αυτόν. Φώτιος. The first Constantinos, ο ιός του, ιός. Okay. Remember the guy, Constantinos, that we said who married Agustina. Γιατρός. Yes, the doctor one. He's here. Εδώ χαμένος λέει, αφού δεν ήταν παπάς και δεν είναι σε κημητήριο. Εδώ. Ναι. Ποιος. Ο Κωνσταντίνος. Προφανώς, τιμή σε ένα και. Δηλαδή, είναι παράξενο αυτό, δηλαδή, όντως. Ίσως ήταν τόσο σεβαστό πρόσωπο ο πατέρας του που επέβαλε αυτό. Ήταν και τόσο θλιβερό, ήταν γιατρός στο χωριό. Ζούσε ο πατέρας του ακόμα. Εκείνος πέθανε το 1866. Τούτος πέθανε το 1881. Δηλαδή. Κοντά 20 χρόνια μετά. Ναι. Ο γάμος. C'est l'église où Yaya s'est mariée. Ah oui, oui. Can you show? Ah, c'est à l'heure de la fenêtre qui. Je ne sais pas si on a le droit de prendre des photos. Παπαντώνη. Ορίστε. Έπαιγε λίγο να πάρει μια φάση. Δεν είμαι μετά να πατήσει. Τα καλά έχω πάρει. Τι να μου πάρει. Δεν πειράζει. Ποιος θα το καταλάβει. Στη Γαλλία θα πάμε. Είμαι με πουλόβερ από μέσα μου. Δεν πειράζει. Κάστε. Πόσο χρόνο είναι το. Το δόλο είναι πάρα πολύ χρόνο. Εδώ η εικόνα μας λέει ότι είναι από το 1700 τόσο. 1794 να φύγει το σπίτι. Οπότε τα τέμπλα και όλα αυτά έχουν γίνει πιο μπροστά. Πιο πριν. It's really. The church is before. 74, and all that they made it from gold. Gold? Oh. Yes. They had papers. Really thin papers. Yeah, things, and it was from gold. This is Kikoris, this is the man. Because we have a lot of churches. Yeah, you have a lot of churches. Kikoris, this is the man. It's more. Now, if you see that. This is the man. This is the man. From the camera, it's from all that.
Πάμε να κάνουμε το Σπύρο, μην κοιμηθεί. Πες, μην κοιμηθεί ο Σπύρος. We have to go because... Okay. Γιατί δεν παντρεύτηκε, δεν ξέρουμε. Ο κύριος Σπύρος. Ήταν εγώης. Πες, ήταν εγώης. Κάρδιο κατακτητής. Handsome and he has a lot of friends. Okay. Δεν σημαίνει ότι, πέστης, ότι δεν σημαίνει ότι δεν έκανε δεσμούς. Okay. He had girlfriends, but he never get married. And what did he do in his life? Τι δουλειά έκανε ο κ. Σπύρος? Ο κ. Σπύρος έκανε μία απόπειρα να πάει να σπουδάσει στην Ιταλία. Mm-hmm. Δεν τα κατάφερε. Και μετά έκανε όλο δουλειές του ποδαρίου, κάτι ψηλό. Έπαιρνε πιστοποιητικά να βγάλουν ναυτικά φυλάδια από εδώ στην πόλη. Πάντως κάπως λίγο είναι τέτοιες διευκολύνσεις έτσι. Θα το πω. Είχε όμως η μάνα του, ζούσε η μάνα του, είχε μια καλή πέστη σύνταξη, επειδή ήταν δικαστικός ο πατέρας του. Οπότε ζούσε. Οπότε ζούσε. Σούλα, εμείς είμαστε πάλι. Άγγλοι και Γάλλοι και Έλληνες. Πες του το. Πού είναι ο Σπύρος? Είναι στην κουλίδα, περίμενε και βραστήλησε και όταν είχε περούνι. Έπρεπε να έρθουμε να τον πάρουμε πρώτα. Άρα έχει πει η θειά σου, θα πήγαινε μια μισή δύο να τον πάρει. Κάτσε να δεις ένα δει μια ώρα η γυναίκα πέντε μου, τι να μην είναι. Γεια σας. Πέσα μαριά, όλα σχολάσου. Δεν έπαιρες τηλέφωνο, μωρέ! Αφού είπαμε, δεν είχαμε πει ότι θα... Είπες σε δύο η ώρα! Ναι, αλλά δεν μπορεί να βάλω να σκοτώ. Εγώ έτρεγα για σώπες. Δεν κοιμήθηκα χθες το βράδυ. Ναι, να σου πω. Άστε, δεν πειράζει αυτό. Πάμε μια μόνη στο ποτάμι. Mm. Πάμε στο ποτάμι. Πάμε στο ποτάμι και στο εστιατόριο. Πάμε λίγο στο ποτάμι, έλα. Το πιο παλιό χαρτί που έχω δει στη ζωή μου. Ό,τι ως ιερέας κάνεις, όχι. Είναι σε ξένη γλώσσα, αλλά υπογράφει Φώτιος Ιερεύς Κάντας. Ζωζω, κοκοντιό, ευχαριστώ. Δεν είναι τηλέφωνο, είπε δύο η ώρα. Δεν πειράζει, πες το ότι είπαμε δύο, εξήγησέ του. Αλλά τηλεφώνω. Δεν πειράζει, πάμε λίγο τώρα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, λίγο και θα σας πάρουμε πάλι πίσω. Έλα με τι να πάμε. Πάμε να... Πού ήταν το κινητά? Θέλω να το φέρω εδώ, το έχω από κάτω. Να το φέρουμε εδώ ή μπορείτε να πάτε μέχρι κάτω το δρόμο? Πάμε μαζί μέχρι το δρόμο. Σιγά σιγά. Δεν έχει αυτοκίνητο. Έχω το κάτω, ναι, κάτω. Στο κάτω θα πάνω μωρέ. Εντάξει. Του Ευρωπαϊκού Πολέμου και σκεφτόμουν, επειδή είχα τελειώσει το γυμνάσιο εκεί, να πάω στη Γαλλία, στους συγγενείς μου, να σπουδάξω εκεί. Και καθυστέρησα καμιά δεκαετία μέρες. Μπαμ! Πόλεμος! Μπήκαν οι Γερμανοί στη Γαλλία, στο Παρίσι. Ότι καρπούς εισπράταν από τα χωράφια τους, έτσι. Τα άρπαζαν και οι Ιταλοί σε πρώτη φάση και μετά οι Γερμανοί από το 42 και ύστερα οι Γερμανοί αρχικά. Αρχικά είχαμε Ιταλούς για 1,5 χρόνο μετά ήρθαν οι Γερμανοί. Δεν είχαμε πολλά θύματα πολύ. Γιατί δεν υπήρχε ένα στόλι εδώ. Είχαμε πολλά θύματα πίνοντας. Πού τη γνώρισες τη Σοφία Λόρε? Πού τη γνώρισες? Τη Λόρε. Στο στούντιο. Σκηνοθέτη εγώ. Και στούντιο. Και μεγάλο έκταση. Και έχουν και μπαρ. Στο μπαρ πήγα. Και γνωριστήκατε. Τι μου έρθει ο χάμπο, κόλλησε. Σου κόλλησε, ήσουν ένα ωραίος άντρας. Ωραία σου πω μου λέει. Σοφία Λόρε. Με πήρε στο καμαρίνι. Σοφία Λόρε την έχει... Κάπα καμαρίνι.
Πετάχτηκε ο... Καφέ. Το πουλί. Δεν θα έλεγα τίποτα. Και ποια άλλη ξέρεις. Έχεις καφέ. Ποια άλλη γνώρισες. Έχεις καφέ. Ποια άλλη γνώρισες. Με βρε. Όχι, σημαντικές. Όχι σημαντικές. Εγώ κυνηγούσα πολύ. Ματέο. Τις πατρεμένες. Για δυναμίες τις πατρεμένες. Γιατί. Νικολάς είσαι εσύ. Καλό ξέρω και δεν θα μου κάνουνε. Δεν θα έχει ευθύνες. Γκρίκοφι, ωραία. Δεν ήθελες να παντρευτεί. Καφέ. Κάμε, έτσι, με ανήπατε. Μια κι όχι. Μια άλλη φορά. Με πατρεμένες είχα δύο. Οι οποίες ήτανε καταπληκτικά θερμές, θερμότατες. Είδε και. Σταμάτα ρε, τι κόβεις τον ιρμό του αλουνού, ναι. Τι, είδες. Και. Και. Μπαρμπούνια. Με αυτές λοιπόν επέλαγα σεξουαλικά, επέλαγα τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Γιατί ήτανε θερμές και τεχνικές συγχρόνως. Τους αρέσανε οι φάσεις. Τους αρέσανε οι φάσεις. Αλλάζανε οι φάσεις. Όχι οι στάσεις, οι φάσεις. Μ' άρεσε όταν έφτανε στην τελευταία. Φάση. Φάση. Στράματος. Έφτανε να πούμε στο φουλ. Στο οργασμό. Στον οργασμό, ναι. Ναι. Δεν έχουμε την Παναγία σαν τον Παρδά. Να τα μην είμαστε αυτά, είμαστε παλιοί εμείς. Το τραβάγα τι μου κάνεις, μου λέει. Ξανά. Ξανά, μάνα. Και γεννότανε αυτό. Και με τις παντρεμένες. Με τις ελεύθερες πήγαινε μόνο μία φορά. Δεν πάρα σπίρο. Με τις παντρεμένες είχε δεσμό. Πήγαινες για Ραβόνα. Γιατί πήγαινε με τις παντρεμένες για Ραβόνα. Τις βάσταγες πολύ καιρό τις παντρεμένες. Ήτανε σεξ ημέρα. Άντε, μόνοι μες είχα. Δύο-τρεις. Η μία ήτανε, ο άντρας της ήταν αεροπόρος και έκανε ταξίδια από Ρώμη, Νέα Υόρκη. Και εσύ ήταν... Ήτανε 47 ετών ο άντρας της. Αυτή 30. Και αυτό ήταν 32. Μην παρασπυρώ, και εσύ τώρα αντικαταστάτης. Αντικαταστάτης. Τι λέει. Αντικαταστάτης του... Μαλακίες λέει. Αντικαταστάτης, πες τα ρε. Ότι ήσουν αντικαταστάτης του πιλότου. Επέρασες πολύ ωραία στην Ιταλία. Ωραία, αλλά και στενοχώρια. Γιατί. Γιατί ο πατέρας μου δεν ζούσε, η μητέρα μου ήταν μόνη της και τα λοιπά, πούμε, και τα οικονομικά μου ήταν λίγα. Κάνει καφέ. Λίγα τα οικονομικά μου. Ναι. Αλλά... Έκανες μεγάλη ζωή όμως. Ήξερα και τα... Και πέρναγα... Εκεί υπήρχε... Στη Νεάπολη που έζησα, υπήρχε μια πιτσερία. Λίγα μπάρι. Έχω μανία να φάω μια πίτσα, ρε παιδί. Μια πίτσα. Από τον καιρό που έφυγα από την Ιταλία δεν έχω φάει μια πίτσα. Κάνει εδώ. Μην δεν κάνει τις πίτσες της Ιταλίας. Κάνει ο Τσαράς. Μια από τον. Ο άλλος έχει φάει στα καλύτερα εστιατόρια, γι' αυτό του λέει κάνει ο Τσαράς. Δεν σταματάει να σου βάλω αυτό το καπέλο. Κάνει ο Τσαράς. Όχι. Τι άλλο σου λέει να κάνει. Και γιατί δεν παντρεύτηκε. Για όλο μου λάθος. Δεν ήθελε. Έχω ένα σπίτι. Δεν ξέρω να πρόσεξες, το οποίο είναι ιστορικό. Ναι. Και... Είπε να είχα παντρευτεί, να είχα απογόνους και τώρα καταλαβαίνω τι μεγάλο ρόλο παίζει όταν σκέπτεσαι ότι έχεις απόγονο. Ενώ εγώ όταν πεθάνω στο σπίτι θα λαλάνε κουκουβάγες και νυχτερίδες. Παρά να λαλάνε νυχτερίδες και πουλιά, έχει σέτα. Σου εμφανιστήκανε δύο μπροστά σου. Δεν λέω πολλά. Κατάλαβες. Σου εμφανιστήκανε δύο. Από εκεί που δεν το περίμενε κανένας. Παρά να πάει στα χέρια του κάθε δήμου και του κάθε
Κερατά, από εκεί που ξέρω εγώ από την άλλη πλευρά. Τι είσαι που λέει για τα νησιά του. Γιατί αυτά είναι τα νησιά. Θα σου το πω πολλές φορές. Για να το καταλάβεις. Νομίζω ότι θα τα βγει τη Σούλα. Α, και η Σούλα πού θα τα βγει. Πού. Αλλά είναι μεγάλος. Πού. Τι είπα. Όσο αν πάω εγώ πρώτος και μετά αυτή, να αφήσει στο Δήμο για μουσείο. Έχω πολλά πράγματα να εκθέσω. Έχω δύο ξηράφια του παλιού από νονά μου, του Ζαγορίτη, που εξήγησαν, τον ανήπασα. Θα σκεφτεί, ξέρω εγώ, κάτι ξέρω. Τι να σου πω, κουλτούρα. Αυτά έχουν κουλτούρα. Εγώ έτσι πιστεύω. Ωραία, με συμβουλεύεις. Πώς θα γίνει. Με συμβουλεύεις, ωραία, και εγώ θα το κάνω. Μακάρι που είναι ανοιχτοί ουρανοί να μ' ακούσουνε. Θα το κάνω. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, και η γιαγιά του σε γεννήθηκε σε αυτό το σπίτι. Δεν γεννήθηκε ούτε ο Φώτιος ο Μάτσης που θα πάει να τα πάρει όλα, ούτε ο Μπόντιχας. Πώς θα γίνει. Δεν θα πει μόνο. Μήπως πράγματα πολύ αδελφικά. Μα έτσι είναι. Μπράβο, σου βάζω. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ, Χριστή μου. Διότι εγώ έκανα αγώνα χτες για να βρω από πού είναι τούτα τα παιδιά. Τα λόγια σου μου γλύκαναν την καρδία. Την αγωνία μου και το πρόβλημά μου. Για να το σκεφτείς κι άλλο αυτό, που σου είπα. Πότε θα ξαναδείς. When he will come back again. Mais je suis vieux déjà. He said he's too old. Alors je sais. He don't know. Je ne sais pas. In his mind, it was his last travel. Un peu trop vieux. No, it wasn't the last one. You have to make one more. Now you see how healthy he is. He can. Oui. One more. Elle dit qu'il faut que tu fasses un dernier voyage et que tu reviennes encore en Grèce. Έχει άλλον έναν αδερφό, λέει. Και μήπως ξανάρθει με τον αδερφό του. Αλλά θα έρθουμε κι εμείς! Καλοκαίρι, μέχρι και του Γιώργου να ξανάρθει το καλοκαίρι. In this summer with friend of mine. No, with my friends. Yes. Με τους φίλους της, λέει να φύγουν το καλοκαίρι. Α, ναι, με τους φίλους της. Με τους Γάλλους. Να, οι Γάλλοι στο Πολίκη, οι Γάλλοι. Θα φύγουν εκείνη εκεί το πολύ κακό η γειτονιά που έχεις. Θα έρθουν Γάλλοι στα Μελίκια. Ναι. Θα κάνει το ροδόρο στη Λευκύμη. Θα φέρει Γάλλου. Ναι, ωραίο μάτι. Ναι. Το ωραιότερο δώρο. Ναι. Να φύγουν αυτέ οι βρώμε ναι. Από εδώ. Alright. Alright. Εδώ σε μένα. Το έχω δει. Il est d'accord en anglais. You should have come in summer to go the sea. Θα έρθει, θα έρθει. À tout à l'heure. Yes. Thank you.
Bonjour grand-père. Ça va? Oui, ça va bien. Bon. Tu me filmes? On va lire la lettre. T'as reçu une lettre? Oui, oui. C'est cette lettre que tu veux filmer. Mais c'est une lettre plutôt pessimiste. D'abord, il m'accusait réception de vos précieux cadeaux. C'était pas si précieux que ça. Il y avait une boîte de chocolat et quelques photos. Alors, il me remercie de ces cadeaux. Et alors, malheureusement, les années passées, il a la nostalgie du passé où la famille bien-aimée de mon père a quitté la belle île de Corfou pour toujours, loin de leur patrie. La famille bien-aimée de mon père, c'est-à-dire c'est ma grand-mère qui était la sœur de son père. Alors, voilà, je vais te lire la lettre, ce sera plus simple, la traduction. Lorsque l'inoubliable Nicolina, la sœur de mon père, donc c'est ma grand-mère maternelle, est partie, la vie de cette maison, chargée d'histoire, a commencé à s'éteindre. Sans attrait jusqu'à moi, qui me trouve sans héritier, c'est-à-dire sans enfant. Maintenant, quoi que nous disions avec des lettres, cela est impuissant à exprimer. J'ai eu suffisamment de peine du fait que ma vie s'est déroulée sans joie et sans de belles espérances pour l'histoire de notre famille Canta. Cher Georges, Roberto et Raimondo, ils se trompent. Raimondo, c'est mon frère Jacques. Il confond avec Raymond, qui était le prénom de mon père. Sont-ils ou ne sont-ils pas en vie? En tout cas, je n'ai pas connu tes frères et je n'ai pas su s'ils étaient en vie. Mon âge est avancé et ce dur hiver m'a cloîtré jour et nuit dans la maison. Heureusement, notre cousine Anastasia s'occupe de moi, de tous mes besoins. Elle cuisine, elle lave le linge, elle s'occupe de la maison et en général de tout ce qui est nécessaire dans la maison où nous vivons. Ma vie est pleine de souvenirs, la plupart sont mauvais. Vous voyez, c'est assez pessimiste. Hein? Cher Georges, je te souhaite une bonne santé, une vie sereine. En ce qui me concerne, le temps est incertain et je ne sais pas si je survivrai cet hiver. Je te souhaite de tout cœur santé et bonheur dans ta vie. Très amicalement, Spiros Kantas Fotiou. Il faut tout parce qu'il y a beaucoup de Spiros Kantas et on rajoute le nom du père, le prénom du père, pour qu'il n'y ait pas confusion. Voilà.